Η κυρία Ζαχάροβα δεν είναι ατυχαίο πρόσωπο, έτσι, δίπλα στον κύριο Πούτιν. Χθες λοιπόν δήλωσε: όταν ακούμε Αμερικανούς πολιτικούς παρακολουθώντας τα αγγλοσαξονικά μέσα ενημέρωσης και όταν ακούμε επίσης αυτούς που υπάρχουν για να τους υπηρετούν λειτουργώντας σαν παπαγαλάκια, μας έρχεται στο νου εκείνη η ομιλία του απόστρατου στρατηγού τεσσάρων αστέρων του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, διοικητή του Γενικού Επιτελείου των Συμμαχικών Κρατών της Ευρώπης από το 97 έως το 2000, του Wesley Clark στο κοινοπολιτιακό κλαμπ της Καλιφόρνια το 2007 με τίτλο «Στην εποχή της ηγεμονίας, στο όνομα του καθήκοντος, της τιμής, της πατρίδας». Και συνεχίζει με τα λόγια του Wesley Clark η Ρωσίδα Ζαχάροβα: «Μια μέρα ήμουν στο Πεντάγωνο και ένας εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου με κάλεσε στο γραφείο του και μου είπε ότι ήθελε να μου γνωστοποιήσει ότι επρόκειτο να επιτεθούμε στο Ιράκ. Τον ρώτησα γιατί. Εκείνος απάντησε: δεν ξέρουμε. Ρώτησα αν επρόκειτο να συνδέσουν το Σαντάμ με την 11η Σεπτεμβρίου. Εκείνος απάντησε: όχι. 6 εβδομάδες αργότερα επέστρεψα στο Πεντάγωνο και τον ξαναείδα. Το ρώτησα γιατί επιτεθήκαμε στο Ιράκ. Θα συνεχίσουμε να το επιτιθέμεθα. Μου είπε ότι τα πράγματα ήταν ακόμη χειρότερα. Πήρε ένα χαρτί από το γραφείο του και είπε ότι μόλις είχε λάβει αυτό το σημείωμα από το Υπουργείο Άμυνας. Στο σημείωμα αναφέρονταν ότι μέσα στα επόμενα 5 χρόνια προβλεπόνταν να επιτεθούμε και να ανατρέψουμε κυβερνήσεις σε 7 χώρες. Θα ξεκινήσουμε από το Ιράκ, θα συνεχίσουμε στη Συρία, το Λίβανο, τη Λιβύη, τη Σομαλία, το Σουδάν και το Ιράν. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Η δουλειά του στρατού είναι να ξεκινά πολέμους, να αλλάζει κυβερνήσεις, όχι να αποτρέπει συγκρούσεις. Θα εισβάλλουμε σε άλλες χώρες? Μπερδεύτηκα. Έκανα μια παύση. Η εξουσία σε αυτή τη χώρα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει καταληφθεί από μια ομάδα ανθρώπων μέσω ενός πραξικοπήματος στη δημόσια πολιτική? Η Γούλφοβιτς, Τσένεϊ, Ράμσφελντ, μπορείτε επίσης να αναφέρετε και μια ντουζίνα ακόμη από άλλους στενούς συνεργάτες του New American Century Project, ήθελαν να αποσταθεροποιήσουμε τη Μέση Ανατολή. Γυρίστε τα πράγματα ανάποδα, βάλτε τα όλα υπό τον έλεγχό μας. Χρησιμοποίησε τον Κλάρκ λοιπόν και κατέληξε. Έτσι κοινικά και άξεστα περιφέρονται ανά την Ιφίλιο, καταστρέφοντας ζωές και αφήνοντας πίσω τους θάνατο και χάος, είπα. Το καθεστώς του Κιέβου πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι ακόμη και αν τα στελέχη του είναι τόσο πρόθυμα να γίνουν συνένοχοι σε αυτή την εξωφρενική ασχήμια, δεν τους έχει ανατεθεί αυτός ο ρόλος ούτε από τους εντελοδόχους τους. Στους τίτλους του επόμενου χολιγουδιανού παγκόσμιου blockbuster, ο όρος παράπλευρες απώλειες θα χρησιμοποιηθεί σε ό,τι αφορά την Ουκρανία. Βρήκαμε λοιπόν την ομιλία στην οποία αναφέρεται η κυρία Ζαχάροβα, η επικεφαλής εκπρόσωπος του γραφείου τύπου του Ρουσικού Υπουργείου Εξωτερικών και στενή συνεργάτητα του κυρίου Πούτιν. Θα την αναρτήσουμε γιατί την ακούσετε όλοι στα αγγλικά του Κλάρκ. Ακούστηκαν ωραία και διδακτικά πράγματα σε αυτή την ομιλία, που όπως έδειξε η συνέχεια μετά το 7 που έγινε η ομιλία, δεν ήταν προφωτικά, αλλά μάλλον ενημερωτικά. Προς διευκόλυνσή σας, τα σταχυολογισμένα αποσπάσματα που παρουσίασε η κυρία Ζαχάροβα εμπεριέχονται στο ηχητικό που θα αναρτήσουμε από το 22 και 30 μέχρι το 26 και 52. Ακούστε το, αξίζει τον κόπο. Γιατί κάνω αυτή την εισαγωγή? Γιατί πρέπει να σας πω ευθύς εξ αρχής ότι αυτό που διακυβεύεται περισσότερο απ' όλα είναι η διεθνής ειρήνη και ασφάλεια. Μιλάμε στα πρόθυρα μιας σύγκρουσης που, όσο και αν κάποιοι θέλουν να πούν ότι θα είναι ελεγχόμενη, εάν πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, εκτός από το ότι η Ουκρανία από χώρα θα είναι χώρος και από ό,τι φαίνεται και τους δυτικούς συμμάχους δεν τους πολύ νοιάζει, και κάτι πήρε χαμπάρι ο πρόεδρος Ουκρανίας, σου λέει προκειμένου να γίνει αυτό που θέλουν να γίνει θα μας κάνουν χώρο και όχι χώρα. Άμα ξεσπάσει η σύγκρουση, κανείς δεν ξέρει τις προεκτάσεις της. Και όπως έχουν πει, δεν πρόκειται ξανά να στείλουν τα δικά τους παιδιά. Άρα το θέμα, καλώς κατά τη γνώμη μας, μένει στην κορφή και πρέπει να μένει στην κορφή. Δυστυχώς δεν το πολύ βλέπω. Το βλέπω περισσότερο με αναφορές αναμετάδοση του τι λένε 3-4 διεθνή πρακτορία με συγκεκριμένες οδηγίες πώς εφαρμόζεται η ενημέρωση.